Δώστε μας καταρχάς μια κατάσταση. Πώς είναι τα νοσοκομεία στην Αθήνα, ξεκινώντας από το δικό σας? Τι πίεση βιώνετε? Η κατάσταση είναι γνωστή. Η πίεση είναι μεγάλη και οφείλεται στις ελλείψεις και τις ανεπάρκειες. Γιατί ξέρετε, κύριε Πουγιόπουλε, πέρασαν δύο χρόνια πλέον και δεν μπορούμε να πούμε ότι η πίεση οφείλεται σε έναν ιό που δεν ξέρουμε. Η πίεση πλέον οφείλεται στις ανεπάρκειες και τις ελλείψεις. Στο δικό μου νοσοκομείο, για παράδειγμα, τρεις κλινικές που έχουν ανοίξει για τους ασθενείς COVID είναι γεμάτες, με πάνω από 95 μεγατό ασθενείς. Οι 25 πιέτονται μεθ για COVID ασθενείς έχουν μόνο ένα κενό και το νοσοκομείο εφημερεύει πάλι μεθαύριο. Οι υπόλοιπες κλίνες μεθ της λοιπής νοσηρότητας είναι και αυτές γεμάτες με 1-2 κενά. Και περιμένουμε, ξέρετε, κάθε 4 μέρες να δούμε θα αντέξει, δεν θα αντέξει το νοσοκομείο. Και νομίζω ότι σε αυτή την κατάσταση είναι όλα τα νοσοκομεία με ένα μεγαλύτερο φόρτο στις περιοχές που ήδη γνωρίζετε και πανελλαδικά. Δεν γνωρίζω σήμερα ειδικά και ζητώ συγγνώμη για τους ακροατές. Ξέρω όμως ότι χτες, την ώρα που γινόταν όλη αυτή η κουβέντα, η οποία συνεχίζεται βέβαια σήμερα, με αφορμή την έκθεση των Χιόδρα Λίτρα για τις μονάδες συντατικής θεραπείας και για την μη ενίσχυση στον βαθμό που θα έπρεπε του ΕΣΥ, υπήρχαν πάνω από 180 άνθρωποι οι οποίοι ήταν διασωληνωμένοι, για χτες μιλάω, εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Φαντάζομαι ότι δεν έχει αλλάξει δραματικά η κατάσταση σήμερα. Ακόμα αυτή η λίστα τον τελευταίο μήνα δεν έχει πέσει κάτω από τα 120 περιστατικά. Και επειδή αναφερθήκατε σε αυτό το report, σε αυτή τη μελέτη που έχει πάρει η δημοσιότητα τελευταίες δύο μέρες, θα σας διαβάσω μόνο ένα απόσπασμα. Mm-hmm. Το απόσπασμα αυτό λέει: τόσο για την παραμονή σε καθημερινή βάση δεκάδων βαρέων πασχόντων διασωληνωμένων ασθενών εκτός μεθ, σε κοινούς θαλάμους και σε πρόχειρους αναπνευστήρες, όσο και για τη στελέχωση περιγών νοσηπείας ασθενών πασχόντων από COVID με γιατρούς άσχετων ειδικοτήτων, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση. Αυτό που σας διάβασα τώρα είναι τμήμα από τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε η ΟΕΝΓΕ τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο. Δεν χρειαστήκαμε δηλαδή καμία μελέτη για να μας πει ότι ο ήλιος ανατέλει από την Ανατολή. Δεν υποτιμάμε βέβαια κανένα επιστημονικό άρθρο, καμία μελέτη και στατιστική η οποία αποδεικνύει αυτό που όμως έτσι κι αλλιώς όλοι ξέραμε. Όλοι ξέραμε ότι ο κίνδυνος για ασθενείς που είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτούς που είναι διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ και μάλιστα τονίζαμε και με αρθρογραφία και με κινητοποιήσεις ότι η ΜΕΘ είναι ένα συνολικό σύστημα και όχι μόνο ένας αναπνευστήρας και ένας ενδοτραχειακός σωλήνας. Ο μόνος μάλλον που δεν το ξέρε σε όλη τη χώρα είναι ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτό εγώ κατάλαβα από τη συζήτηση που παρακολούθησα στη Βουλή, και γι' αυτό αν θέλετε είναι όχι απλά αναγκαίο αλλά επίκαιρο και βασίζεται ακριβώς αυτά τα επιστημονικά δεδομένα το αίτημα που είχαμε σαν Ομοσπονδία για επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας των ιδιωτικών θεραπευτηρίων που έχουν τέτοιες μονάδες και οι οποίες όλο αυτό το καιρό όχι απλά την περάσανε ζάχαρη, είτε πρημοδοτήθηκαν με διπλάσια και τριπλάσια νοσήλια από αυτά που ήθιστε έως τότε, είτε προστατεύτηκαν. Και όταν το λέγαμε αυτό, σας θυμίζω ότι οι μεν μας λέγανε πως δεν έχει η χώρα Σοβιετία, οι δε μας λέγανε πως αυτά δεν γίνονται γιατί ό,τι επιτάσσεται αποζημιώνεται, και η παραδίπλα, ας πούμε, η αξιωματική αντιπολίτευση μας έλεγε ότι εντάξει, να υπάρχει επίταξη και να αποζημιώσουμε τους ανθρώπους, αλλά όχι τόσο πολύ και όσο λέει η κυβέρνηση. Αλλά όλοι αυτό το βασικό, το κομβικό αίτημα που θα έσωζε ζωές, το έκαναν γαργάρα και το πολέμησαν. Ξέρετε, ένα ζήτημα το οποίο σε αφήνει άφωνο μπροστά, αν θέλετε, και στην υποκρισία με την οποία διεξάγεται η όποια πολιτική αντιπαράθεση, είναι το εξής. Δύο μέρες τώρα λοιπόν μιλάμε με αφορμή αυτή τη μελέτη, η οποία χρήσιμη είναι, όπως και εσείς είπατε, υπό την έννοια να δούμε πού βρισκόμαστε για να δούμε τι θα κάνουμε, έτσι. Φαντάζομαι ότι αυτό το χαρακτήρα έχουν οι μελέτες. Και ενώ λοιπόν γίνεται αυτή η κουβέντα για αυτή τη μελέτη, η οποία έρχεται να δείξει τα προβλήματα της υποστελέχωσης του ΕΣΥ και ειδικά σε ό,τι αφορά τις μονάδες εντατικής θεραπείας, αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχουν, ναι ή όχι, 300 μονάδες εντατικής θεραπείας στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες είναι ανέγκυχτες, κύριε Σιδέρη? Υπάρχουν, το έχουμε πει με χίλιες δυο μορφές, το έχουμε τονίσει με χίλιες δυο τρόπους. Και ξέρετε,
επειδή, κύριε Πογιόπουλε, καμιά φορά υπάρχει μια έτσι, αίσθηση περί μιας μελέτης που ο κόσμος δεν ξέρει τι λέει. Να σου πω δεν λέει συγκεκριμένη, ας πούμε, γιατί νομίζω ότι βγαίνει ένα συμπέρασμα και αποδεικνύει ακριβώς αυτά για τα οποία φωνάζουμε τόσο καιρό. Λέει ότι πρώτον, αυξάνεται κατακόρυφα η θνητότητα όταν οι διασωληνωμένοι ασθενείς σε όλη τη χώρα είναι πάνω από 400. Τι δείχνει αυτό? Αυτό δείχνει ότι μετά από ένα σημείο το προσωπικό είναι κουρασμένο, κατάκοπο, ότι αυτές οι ΜΕΘ άνω των 400 δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τους όρους που θα λειτουργούσε μία ΜΕΘ με την σωστή αναλογία γιατρών και νοσηλευτών. Δεύτερο που λέει αυτή η μελέτη είναι ότι ανάλογα την περιοχή η θνητότητα πάλι αυξάνεται και μάλιστα λέει ότι εκτός Αττικής αυξάνεται κατά πάρα πολύ ο κίνδυνος ένας ασθενής διασωληνωμένος να καταλήξει. Σας θυμίζω τις πρόχειρες και με όρους καταβλισμού ΜΕΘ που έστεινε η κυβέρνηση με όποια σύνθεση υπουργείου και να είχε και κάθε φορά που έβγαινε σε ένα διάγγελμα πρωθυπουργός της πολλαπλασίας κιόλας. Mm-hmm. Και το τρίτο που λέει είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι προφανώς ένας άνθρωπος ο οποίος είναι διασωληνωμένος εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας θα καταλήξει ή έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να καταλήξει από έναν ο οποίος είναι εντός. Αυτή όμως την περίοδο που συζητάμε αυτή τη μελέτη, που ξαναλέω, τα γνωρίζαμε αυτά. Όλος ο κόσμος τα ήξερε. Γίνεται στη συζήτηση η Βουλή για τον προϋπολογισμό. Εμείς αυτό που βλέπουμε, με τα λίγα που ξέρουμε, είναι ότι βλέπουμε 279 εκατομμύρια λιγότερα. Και αυτό τον προϋπολογισμό η κυβέρνηση τον φέρνει για ψήφιση αυτές τις μέρες. Γι' αυτό λέμε, και είναι βαρύς μπορεί να φαίνεται αυτός ο χαρακτηρισμός, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι αυτή η πολιτική είναι εγκληματική της κυβέρνησης και όποιου έβαλε το χέρι του για να φτάσει το σύστημα υγείας σε αυτό το χάλι. Γιατί θυμίζω ότι πέρασαν 2 χρόνια πανδημίας, αλλά τα 8 νοσοκομεία που έκλεισαν από το 2013 και μετά και τα κράτησαν όλα κλειστά, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, κλειστά είναι. Λέω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κύριε Σιδερή, οι υγειονομικοί, εσείς οι γιατροί, οι νοσηλευτές, θα πάτε σε νέες κινητοποιήσεις? Θα πάμε σε νέες κινητοποιήσεις. Εμείς που εφημερεύουμε, σήμερα εφημερεύουμε, αλλά γίνονται κινητοποιήσεις, όπως φαντάζομαι το έχετε αναδείξει και σήμερα από δεκάδες σωματεία, συνδικάτα, φορείς και την Ομοσπονδία. Έχουμε κινητοποιήσεις που κάνουμε καθημερινά για προβλήματα που δημιουργούνται. Γιατί ξέρετε και αυτή η πολιτική εκφράζεται σε κάθε χώρο ξεχωριστά. Για παράδειγμα, στο δικό μας νοσοκομείο είναι γνωστό το φαινόμενο των ράτζων που έχουμε μετά από κάθε γενική ευημερία 90, 80, 70, 100 ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύονται σε τραγικές συνθήκες στο διάδρομο. Έχουμε λοιπόν αυτές τις κινητοποιήσεις που ένα νοσοκομείο οργανώνεται και η εκτελεστική γραμματεία και το Γενικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή τους θα δούνε και την παραπέρα κλιμάκωση που μπορεί, κατά τη γνώμη μας, και αυτός είναι ο μόνος δρόμος να προστατεύσει τη ζωή και των ασθενών και τα δικαιώματα προφανώς των υγειονομικών.